Μου αγάπη, βρε πόσο σου πάνε αυτά τα μαλλιά. Σήμερα την εκπομπή θα την κάνω με τα κορίτσια μου εδώ. Με τα κορίτσια του πρωινού. Λοιπόν, από τη μία έχουμε τη Σύση Καλίνη, κάτσε εσύ στην κεντρική καρέκλα. Και θα δώσουμε και ωραία δωράκια. Από την άλλη έχουμε τη beauty editor της εκπομπής και του facebook.gr, Χριστίνα Χρόνη, αγαπημένη μου. Αυτό είναι το φυσικό σου. Είναι τόσο σεξι και σου πάει τόσο πολύ. Εντάξει, δεν είναι τόσο σεξι. Γιατί τα μαλλιά είναι δικά τη, δεν φοράει τρέσες. Ναι, είναι φουντοτατάφισα για να δούμε πώς. Είναι έτσι, ξυπνάς. Είσαι τόσο σεξι. Αυτό σου, κορίτσι μου. Και εδώ είναι το άλλο μας το κορίτσι που μας μαλώνει όλους, μικρούς και μεγάλους. Είναι η πιο μικρή της παρέας. Είμαι βέβαια, είμαι μόλι 23. Είσαι 23. Όχι, επειδή είναι κοντή και μικροδείχνη τώρα, μην τρελαθούμε. Συγγνώμη λίγο, επειδή πριν έλεγε για το νερό. Επειδή είναι κοντή και μικροδείχνη. Κούκλα, θα το ρίζει, κούκλα μου. Πρόσεχε. Εντάξει, με την είπα χαζή. Ωραία. Σύση. Λοιπόν, εδώ αυτό το κορίτσι ξυπνάει βέβαια και έχει αυτό το μαλλί. Ανοίξει αυτή την κατηγορία που το μαλλί είναι ίσου χωρί να το κάνει τίποτα. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν είναι και από κομμωτήριο. Ναι. Σωστά. Ισχύει. Και λίγο το βαριέσαι κάποιες φορές. Γιατί συνήθως θέλουμε και το άλλο από αυτό που έχουμε, το αντίθετο. Δεν θα το βαριόμουν ποτέ. Αυτά τα προϊόντα, επειδή τα γνωρίζω, επειδή έχει τύχει πολλές φορές να τα χρησιμοποιήσω και ξέρω ότι κι εσείς τα αγαπάτε, μου έδειξαν και οι άνθρωποι από τα Μπελίσιμα κάποια στοιχεία. Είναι η νούμερο ένα επιλογή, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Δική σας σχετικά με τα προϊόντα που μας βοηθούν κάθε μέρα στο σπίτι να κάνουμε τα μαλλιά μας χωρίς να πάμε στο κομμωτήριο. Ήθελα να δοκιμάσουμε κάτι, να προσπαθήσω μαζί σας χωρίς κάποιον ειδικό να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καινούργια προϊόντα. Να δείξουμε αρχικά τη Σύση Καλίνη και να πούμε ότι αυτό το πολύ ωραίο μαλλί, πάρα πολύ ωραίο μαλλί, το έφτιαξε με την Μπελίσιμα. Με την Μπελίσιμα. Και χρησιμοποίησες αυτήν εδώ την Μπελίσιμα, σωστά. Σωστά. Από τη μία πλευρά έχω χρησιμοποιήσει την πιο έντονη και από την άλλη πλευρά έχω χρησιμοποιήσει την πιο ελαφριά για να δείτε τις διαφορές της σκάλας. Τι εννοεί εσύ, ότι με ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ελαφρύ μπορείτε να κάνετε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς. Είναι αυτή εδώ η πλευρά και αυτή εδώ η οποία κάνει το πιο έντονο, κάνει το... Κάνει το πιο μικρό αυτή, σωστά. Ναι, ναι. Κάνει το πιο μικρό. Από αυτή την πλευρά έχω το πιο μικρό. Το πιο μικρό κυματισμό. Α, τα έχει κάνει δεξιά-αριστερά. Ναι. Από αυτή την πλευρά έχω το πιο μεγάλο κυματισμό. Μ' αρέσει εμένα και πιο μεγάλο κυματισμό. Και θα δούμε στη συνέχεια πόσο εύκολα μπορώ να το χρησιμοποιήσω και εγώ στη Νίκη Λεμονή. Πείτε μου τώρα, γιατί μια κοπέλα από το σπίτι μπορεί να ρωτήσει. Μα μήπως όμως κάθε μέρα να το χρησιμοποιώ και πάω στη δουλειά μου και έχω πολύ ωραία μαλλιά. Καταστρέψω τα μαλλιά μου. Όχι. Δεν καταστρέφεις τα μαλλιά σου. Μας εξήγησαν οι άνθρωποι, πες μου. Ξέρεις τι, στον πυγματισμό, όταν τα δοκιμάσαμε την πρώτη φορά, θυμάσαι. Καταλάβατε, μέσα στο καμαρίνι, εμείς παίζαμε με τα Μπελίσιμα. Ναι. Επειδή κάναμε εδώ πέρα σε μένα μία τούφα, έχω να πω ότι δύο μέρες κράτησε χωρίς να έχει χαλάσει. Οπότε δεν το κάνεις και κάθε μέρα αναγκαστικά. Υπάρχει λοιπόν αυτή, λέγεται κεραμική εστία, το λέω σωστά, η οποία ελέγχει τη θερμοκρασία έτσι ώστε να πηγαίνει στο μαλλί ομοιόμορφα. Και να μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει τους σχηματισμούς χωρίς να πάθουν τίποτα τα μαλλιά σας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι τα Μπελίσιμα ούτως ή άλλως τα γνωρίζετε και τα έχετε χρησιμοποιήσει. Κράτα λίγο. Βεβαίως. Εγώ έχω ξετρελαθεί με αυτό εδώ. Εγώ νομίζω αυτό θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα. Δείτε τώρα. Είναι πολύ ελαφρύ και αυτό. Μία απλή χτένα. Φαίνεται ότι είναι χτένα. Το βλέπετε. Και ενώ... Βγαίνετε από το μπάνιο σας. Να πούμε ότι όλα τα προϊόντα πρέπει να έχετε ταλουσμένα τα μαλάκια σας, να τα στεγνώσετε πρώτα με το πιστολάκι πάρα πολύ καλά, να μην έχουν υγρασία. Εκεί είναι το μυστικό, ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά στεγνωμένα. Και μετά απλώς θα τα χτενίσετε με αυτή την πολύ ωραία βούρτσα. Επειδή δεν μου φτάνει το καλώδιο, θέλει να έρθει η Χριστίνα εδώ. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με τις μπουκλές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γι' αυτό ένα σιγουρό κατά εδώ. Κάτσε, εάν το κάνω εγώ. Σίγουρα! Λοιπόν, η Χριστίνα ξύπνησε έτσι. Δεν έβαλε κάτι, μου είπαν ότι δεν πρέπει να βάλει κανένα προϊόν style. Τίποτα. Το σαμπουάν σου θυμάσαι κανονικά. Δεν έχει κάνει ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα. Έτσι ξύπνησα. Λοιπόν, θα πάρω μία τούφα. Παίρνετε τούφες, θα έχει βάλει πίσω από αυτή. Θα πάρω μία τουφίτσα. Και θα ξεκινήσω από την κάτω πλευρά μου, εξήγησε η κυρία. Mm-hmm. Πρέπει να έρθει κι άλλο. Πώς, πιο κοντά. Έλα, θα κάνω κι εγώ πιο εκεί για να βολεύεστε. Ωραία. Δεν κουνιέται και αυτή είναι.
Ωραία εδώ. Και κατεβάζεις απλά. Εντάξει, δεν το κατεβάζω πολύ. Μπορούμε να το χτενίζουμε και λιγάκι πιο πριν. Εγώ τώρα έχω έρθει. Εσύ τα χτένισες καν. Δεν τα πήρε, τα άφησα τελείως. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Έτσι είναι και πιο αποτελεσματικό. Απλώς θέλει λίγο χτένιση. Εμένα με τα μαλλιά μου παλεύω με πιστολάκι και βούρτσα συνεχώς. Να το πούμε αυτό. Παιδιά, μέσα σε ισιώνουν. Για ισιώνει κατευθείαν. Ωραία. Δείτε το. Παιδιά, το βλέπετε! Το βλέπετε! Είμαι φοβερή! Λοιπόν. Απλώς είναι λίγο, ξέρεις, δεν τα έχεις καθόλου. Θέλει χτένισμα. Ωραία. Δεν τα έχεις χτενίσει, Λεάν μου. Κάτσε να τα χτενίσει. Έχουμε μία απλή χτένα. Θα τα χτενίσω λίγο πρώτα από μπροστά. Ναι, μα αυτός για να... αυτός και είναι και σκοπός. Και με την ίδια την πάντως είναι πολύ εύκολο. Να πάρω μία πιο μεγάλη, να δούμε και γρήγορα, άμα θέλεις. Αμέ. Να το, άμα το κάνεις μία φορά και μετά από κάτω. Δεν χρειάζεται άλλη χτένα. Πάμε από κάτω. Και δεν είναι και τόσο φουντωτά όταν τα περνάς. Όχι, δεν φριζάρουνε μετά. Εγώ έχω πολύ σιωμαλί, αλλά λόγω βαφής μου φριζάρουνε. Γι' αυτό εγώ θέλω να το χρησιμοποιήσω. Η βούρτσα νομίζω έχει και η όλα. Παιδιά, δείτε το τι ωραίο που έγινε. Ναι, εντάξει. Έχω εντυπωσιαστεί. Γύρνα και από εδώ. Σου κάνω ακόμα μία. Ή να σου κάνω αυτή την πλευρά. Ό,τι θέλεις. Δεν φτάνει. Θέλει πρώτα. Θα σας βοηθήσω. Και δοκιμάζετε έτσι. Θα δώσουμε βεβαίως και πολύ ωραία δωράκια. Ποια θα μου εξηγήσει λίγο αυτό με τα. Σε σάκο, πες λίγο αυτό με τα ιόντα. Έχεις τη δυνατότητα να πας μια σκάλα πάνω και ενεργοποιείς τα ιόντα που είναι στις κεραμικές εστίες. Αυτό όπως μας εξήγησαν κάνει καλύτερη. Πώς το λένε, διαχέει καλύτερα τη θερμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Δηλαδή από την αρχή. Ομοιόμορφα. Ναι, είναι πιο ομοιόμορφο. Από την αρχή που ξεκινάς. Παιδιά, το βλέπετε, φράντζα κατευθείαν. Κρατάει τη θερμότητα και δεν εξασθενεί προς το τέλος. Ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Ωραίο, ναι. Ωραίο, ναι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Και δεν είναι ακριβές, νομίζω. Δεν είναι ακριβές. Είναι ακριβές, κορίτσια. Okay. Θέλετε λίγο να μας πείτε περίπου. Μια χαρά είναι. Είναι σαν να έχεις πάει να κάνεις δύο χτενίσματα στο κομμωτήριο. Τι λες? Κομμωτήρια με κροϊδεύεις? Γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω? Θέλω να κάνω και σε σένα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα κάνουμε από εδώ. Συγγνώμη, να δούμε λίγο τους σχηματισμούς. Έτσι από εδώ ανοίγει. Ωραία. Αν θέλετε, είπαμε, μπορείτε να αλλάξετε και να έχετε δύο διαφορετικούς τύπους με αυτόν τον τρόπο μπούκλας. Και εδώ στο πλάι ρυθμίζεται και τη θερμοκρασία. Φτάνει μέχρι 200 εδώ. Λοιπόν, πάμε. Εσένα θα σου κάνουμε λίγο. Τι ωραία μαλλιά που έχεις, ρε κορίτσι μου, αυτούς. Δεν τα έχεις βάψει ποτέ? Βαφή ποτέ. Παλιά έκανα ντάβιες, αλλά τώρα έχω πολλά χρόνια, 5. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και θα στο αφήσω για 10 δευτερόλεπτα. Για λίγο, δηλαδή. Να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Τράσο, πες. Μπορείς να κάνεις και 3, μπορείς να κάνεις και 2. Δείτε. Ωραίο. Ναι. Να σου κάνω ακόμα ένα. Ναι, ναι, κάνε, κάνε. Και με το άλλο. Πολύ ωραίο είναι. Το άλλο σου αρέσει πιο πολύ εσένα. Ναι, απλά αυτό... Πείτε μου λίγο τα δωράκια, γιατί εμένα με αφήσετε τώρα θα παίζω 2 ώρες. Πόσα δίνω, 6. 6 δίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 6, 31. Καλείτε. 3 τυχερές θα κερδίσετε από μία μπελίσιμα. Και άλλες 3 θα ανεβάσω φωτογραφία στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook για να σας τις κάνω δώρο. Πολύ ωραίο δώρο πάντως. Έχουμε και ένα ζευγάρι. Δες εδώ. Ήρθε και το ζευγαράκι. Παιδιά, τι ωραίο! Για μας λες έτσι, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Ωραία, για τα μαλλιά λέμε. Ωραίο δεν είναι? Ναι. Φανταστικά.